συμπληρώνοντας και μόνο αυτά που τόσο καθαρά και με ακρίβεια εξέθεσε η κυρία Δήμαρχο. Θα ξεκινήσω από κάτι που έγινε πολύ πρόσφατα με την ευκαιρία να κηρύξω σε επίτιμο διδάκτορα ενός εκλεκτού συναδέλφου της Διασποράς του Χρήστου του Παπαδημητρίου, καθηγητού της πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϊ. Μετά την απονομή του διδακτορικού, όπως ήθιστε, έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία και σε κάποιο σημείο όταν ήρθε στο θέμα του διαδικτύου είπε ότι σε λίγα χρόνια οι νέοι θα θυμούνται τους υπολογιστές, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές σαν αυτές τις περίεργες μηχανές που έκαναν δυνατό το διαδίκτυο, που μας φέραν το διαδίκτυο. Και έτσι γίνεται. Αυτό, αν θέλετε, ήταν ένα κύριο στοιχείο της διορατικότητας της κυρίας Μαντιχό, που ήδη κατάλαβε από νωρίς, έχοντας ήδη διανύσει μια λαμπρή καριέρα σαν επιστήμων, ερευνήτρια στον χώρο της πληροφορικής. Έγινε καθηγήτρια και μάλιστα η πρώτη γυναίκα καθηγήτρια στη σχολή, στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου του Σαουθάμπτον και πρόεδρος της σχολής αργότερα. Γνωρίζοντας καλά τον κλάδο της, είχε την διορατικότητα να καταλάβει ότι το διαδίκτυο ξεπερνάει πλέον τις μηχανές. Εμπλέκει ανθρώπους, εμπλέκει τελικά όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Δεν είναι τυχαίο ότι μετά την ίδρυση μαζί με τον εφευρέτη του web, την Berners Lee, τον καθηγητή Μαρέτζιου Τσάκο, συνάδελφό της του Southampton και τον Daniel Weitzner, του οργανισμού του Ινστιτούτου Έρευνας για το Διαδίκτυο, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί αυτό ήταν 2006, είμαστε 2010, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα έχει πάρει φωτιά σε όλες τις ακαδημαϊκές ερευνητικές κοινότητες στον κόσμο. Στην Ευρώπη, στην Αμερική, στην Κίνα, πρόσφατα και άλλο. Πέρα του ότι στηρίζεται η επιστήμη του διαδικτύου πάνω σε επιτεύγματα σαφώς της πληροφορικής, τραβάει, φέρνει μαζί, όπως υπέδειξε και ο κύριος Αντωνίου, κλάδους των μαθηματικών, τους κακώς τους θεωρούσαμε ξεχωριστούς, όπως η μαθηματική λογική, όπως στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης από μια πλευρά και πιθανοθεωρία στατιστική από την άλλη. Πολύπλοκα δίκτυα, δίκτυα γενικότερα, συμπεριλαμβανομένων και των βιολογικών ζωντανών δικτύων, έρχονται μαζί, προσθέτοντας αξία και δημιουργώντας νέους ορίζοντες. Αυτοί οι ορίζοντες δεν είναι μόνο ακαδημαϊκοί, αλλά μια που αναφέρθηκε και πολύ σωστά η Δήμαρχος στο ότι γενικά μια ψηφιακή στρατηγική έχει και πρέπει να έχει ως στόχος την γνώση, την κοινωνική ανάπτυξη, αλλά και την επιχειρηματική ανάπτυξη. Να σας πω επιγραμματικά και μόνο ότι η σημερινή ευρωπαϊκή στρατηγική, δηλαδή όπως αυτή
έχει διατυπωθεί στους λεγόμενους τόπους της αγώνας, είναι απλά ότι από τις ψηφιακές τεχνολογίες οδηγείται κανείς στην καινοτομία, ανταγωνιστικότητα, ανάπτυξη. Δηλαδή, η επιστήμη του διαδικτύου πέραν του καθαρά επιστημονικού ενδιαφέροντός της έχει και όλα τα εχέγγυα για να συμβάλλει άμεσα σε αυτή την αλυσίδα, σε αυτή την αλυσιδωτή αντίδραση που τελικά οδηγεί στην ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη, κάτι που είμαι σίγουρος πέρα της δόξας που αυτό το πρόγραμμα φαίνεται ήδη να αρχίσει να φέρνει να κομίζει στην πόλη της Βέρειας, αυτό θα είναι και ένα άλλο χειροπιαστό αποτέλεσμα, ένας άλλος στόχος, ένα πρόσθετο όραμα σε αυτά που, με τα οποία ξεκίνησε την προσπάθεια πριν την εικόνα. Και τέλος, ένα ψηφιακό πρόγραμμα δεν μπορεί να είναι αυτοσκοπός. Νομίζω και μετά την διεθνή πλέον αναγνώριση του προγράμματος ότι το έδαφος έχει αρχίσει να οριμάζει και τη δημιουργία ενός ερευνητικού Ινστιτούτου που θα φέρει μαζί αυτούς τους επιστημονικούς κλάδους που προαναφέρθηκα και θα προσθέσει ακόμα ένα επίπεδο, μια πλατφόρμα, αν θέλετε, πάνω στην οποία αυτή η αλυσιδωτή αντίδραση μπορεί να αρχίσει να γίνεται. Αυτά τα πράγματα γίνονται μόνο όταν πολλές προσπάθειες συμβάλλουν αρμονικά. Και πριν κλείσω, θα ήθελα πραγματικά να συγχαρώ το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, προσωπείται εδώ από τον Πρίτανή του, για την ευρύτητα πνεύματος που επέδειξε, καθώς και το μαθηματικό τμήμα, τον καθηγητή και φίλο Γιάννη Αντωνίου για την ενέργεια και την προσπάθεια που μετέβαλε, τον Μιχάλη Βαχόπουλο που κινείται μερικές φορές με ταχύτητες που εκπλήσουν. Ο πρόεδρος του μαθηματικού, μα τον ανέφερα, τον φίλο Χρόνη, όχι ονομαστικά, με τον οποίο χαιρόμαστε να συνεργαζόμαστε με κάθε έννοια της λέξης. Αλλά, πέρα από αυτά, πρέπει να πω σε όλα μου τα χρόνια Αμερική, στην Ευρώπη, ποτέ δεν είδα τόσο ένθερμη, συνεχή και συνεπή στήριξη ενός ακαδημαϊκού προγράμματος από τοπική αυτοδιοίκηση, όπως είδα εδώ στην Βέρεια. Και θα ήθελα να συγχαρώ, να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο, τον Μαυροκεφαλίδη που τον βλέπω εκεί, γιατί ειλικρινά σας λέω και έχω αρκετή εμπειρία σε αυτά τα θέματα, δεν έχω δει την θέρμη της στήριξης, το γεγονός ότι ήσασταν έτοιμοι να σκύψετε πάνω σε προβλήματα και σύνθετα, αλλά και πολλές φορές απλά που πίνει και τα πιο τζαναμπέτικα. Και τέλος, ότι έχετε το ευρύτερο όραμα και έχετε τη βούληση, τη θέληση να το στηρίξετε μέχρι να ολοκληρωθεί. Συντηρητήρια, ευχαριστώ.